Γιατί τα αρχαία θέατρα είχαν τέτοια ηχητική. Πα στην επίδευρο, ρίχνει ένα νόμισμα στο κέντρο και ακούσε πάνω στο τελευταίο διάζωμα έναν ήχο καμπάνα. Γιατί για τσούδι. τα δικά του αυτά. Ποιο σχεδιασμό δεν ξέρει κανένα. Πώ να ξέρουμε. Απολύτω δίκιο έχει. Απόλυτο δίκιο. Λόγω του κύλου δημιουργεί ένα ηχείο. Αν δεν είναι εκεί μόνο. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν γίνεται να φτάσει μόνο αυτό. Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό της ηχητική των αρχαίων θεάτρων. Πώς το ανακάλυψε και ακούγονταν τα πάντα. Ξέρετε πώς. Με αντιχούντα αγγεία. Αντιχούντα αγγεία. Ακούστε τον όρο. Αντιχούντα αγγεία. Ειδικά αγγεία. Τα οποία τα έβαζαν κάτω από τα σκαλιά του κύλου και τα σκηνικά άλλαζαν σχεδόν αυτόματα. Είχαν κάνει, για να το φτάσουν το σημείο, για να καταλάβετε τώρα, λέμε, για να φτάσει το σημείο να κάνεις ένα αμφιθέατρο, α, είναι εύκολο, α, πας κάνεις ένα αμφιθέατρο. Για να φτάσει το σημείο να σκεφτεί πώς θα ακούγεται καλύτερα ο ήχος εκεί πάνω και να βρεις έναν τρόπο, σημαίνει ότι έβαλες το μυαλό σου κάτω και το έβγαλες ζουμί για να το σκεφτεί. Πώς αποδεικνύεται αυτό, από τις ανασκαφές που έγιναν στο αρχαίο θέατρο του Δίου. Γιατί μέχρι πριν από μερικά χρόνια και δεν ήξερε κανείς. Όλοι λέγαμε αυτό που λέμε, η τεχνοδομή και ότι ήταν το αμφιθεατρικό και δεν είναι έτσι απλά. Τα αντιχούντα αγγεία τοποθετούνταν σύμφωνα με έναν μαθηματικό υπολογισμό σε κόνχες κάτω από τα σκαλιά του κύλου. Μαθηματικό υπολογισμό, όχι τυχαία, αντιταβάζω τα από κάτω αγγεία. Ειδική κατασκευή αγγείων, ειδικά διαμορφωμένα αγγεία, έτσι αντιχούν τα έλεγαν, που τα βάζαν κάτω ακριβώς με μαθηματικό υπολογισμό. Διηρημένα σε αγγεία τέταρτης, πέμπτης, όγδοης και διπλής όγδοης σύμφωνα με τις αντιχήσεις του στις διάφορες νότες. Δηλαδή, τα αντιχούντα τα έμπαιναν σύμφωνα με την, επαλαμβάνω με την αντίχηση, με τον ήχο που έβγαζαν. Δεν τα βάζαν τυχαία έτσι. Τα βάζαν σε συγκεκριμένη σειρά για να δίνουν καλύτερο ήχο η φωνή των ηθοποιών γίνονταν πιο δυνατή, πιο καθαρή, πιο μεγάλη επιβολή, πιο καθυλωτική. Γιατί είχαν βρει με το μαθηματικό τύπο πού ακριβώς πρέπει να μπει το καταγγείο. Τέτοιο λαό ήμασταν. Τέτοια φιλή είστε που να πάρει και να σηκώσει. Και μου γίνανε νεοραγιάδες. Ο σχεδιασμό των θεάτρων επηρέασε σημαντικά και επηρεάστηκε από την ακουστική. Η οποία Ακούστε. Στην αρχαία Ελλάδα είχαν την επιστήμη της ακουστικής. Το ακούτε αυτό. Δηλαδή ειδικού επιστήμονες που ασχολούνταν με την ακουστική των θεάτρων. Ακούστε τώρα που φτάσανε. Που φτάσανε οι προγονείς μας. Επιστήμη της ακουστικής. Εντός εγωγικών. Αλλά υπήρχαν ειδικοί. Ένας από αυτούς ήταν ο Αριστόξενος ο Ταραντίνος. Ταραντίνο. Κάποιοι ξέρουν την Ταραντέλα. Η Ταλιατέλα. Τι ξέρουν. Τον Ταραντίνο τον ξέρετε. Τι είναι ο Ταραντίνο. Ο Τάραντας είναι αρχαία επικία των Ελλήνων στη Μεγάλη Ελλάδα. Τάραντα. Ταραντίνο. Είναι αυτά που δεν ξέρετε και δεν θα μάθετε ποτέ. Και δεν θέλουν να μάθετε. Γιατί αν φτάσει στο σημείο να καταλάβετε και αυτά, επειδή κάτσε ρε παιδιά τώρα, εντάξει, ένα θέατρο. Μπε ένα θέατρο και βλέπει αρχαίο θέατρο, επειδή αύριο. Πώ λειτουργούσε. Γιατί έχει αυτή την αντίχηση. Λέει άλλο, επειδή τα διαζώματα είναι έτσι. Είναι... Σωστό, ναι, 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 ναι η κατασκευή. Ναι, αλλά από κάτω προ τα πάνω, πώ φεύγει η φωνή. Άντε από πάνω προ τα κάτω, ακούγεται. Λόγω του κύλου. Του αμφιθεατρικού για την ακρίβεια. Ρωτήστε πέντε ανθρώπου, δεν ξέρει κανένα. Ρωτήστε και ιστορικούς αν θέλετε. Δεν ξέρουν. Μένω και επιμένω σε αυτό για έναν λόγο. Για να καταλάβετε ότι είναι πράγματα απίστευτα εκλεπτισμένα που ασχολήθηκαν οι προγονείς μας. Και αυτή η ενασχόληση δείχνει ότι είναι ένα πολιτισμό ο οποίο δεν έμεινε στην εικόνα κάποιου πράγματος. Σημαίνει και σημαίνει είχαν πολιτισμό. Και οι Αιγύπτιοι. Και οι χετίτες. Αλλά έμειναν μόνο στα κτίρια. Στα κτίρια τα ογκώδη, τα μεγαλυθικά, τα μνημειώδη, τα οποία τα έφτιαχναν προ τη μην των ηγετών, φαραών κτλ. Δεν διαχύθηκε αυτή η γνώση στα, στα άλλα στρώματα. Αυτή είναι η διαφορά του ελληνικού πολιτισμού. Οι αρχαίοι Έλληνε διέχισαν τη γνώση και σε άλλα στρώματα κοινωνικά. Δεν έμεινε πάνω-πάνω. Υπήρχαν οι μύστε, ναι, δεν το συζητώ. Αλλά υπήρχαν και από κάτω. Οι γνώσει διαχύθηκαν σε πολλού. Τι να πω τώρα. Σας λέω τα πιο απλά. Αν μπούμε στα πολυσύνθετα θα χαθεί μπάλα παιδιά, πιστέψτε με. Θα τη χάσετε την μπάλα. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρετε και δεν θα μάθετε ποτέ, γιατί δεν επιτρέπετε να τα μάθετε. Γιατί δεν σας αφήνουν να τα μάθετε. Είναι μνημιώδης η προσπάθεια ενασχόλησης με την ιστορία. Θέλει πολλή δουλειά και πολύ διάβασμα. Μελέτη!